Την γλώσσα την ελληνική οι Ποσειδονιάτε εξέχασαν τόσους αιώνας ανακατευμένοι με Τυρινούς και με Λατίνους και άλλους ξένους. Το μόνο που τους έμενε προγονικό ήταν μια ελληνική γιορτή με τελετές ωραίες, με λύρες και με αυλούς, με αγώνας και στεφάνους. Κι είχαν συνήθειο προς το τέλος της γιορτής τα παλαιά τους έθιμα να διηγούνται και τα ελληνικά ονόματα να ξαναλένε που μόλις πια τα καταλάμβαναν ολίγοι. Και πάντα μελαγχολικά τελείωνε η γιορτή τους, γιατί θυμούνταν που κι αυτοί σαν Έλληνες, Ιταλιώτε έναν καιρό κι αυτοί. Και τώρα πώς εξέπεσαν, πώς έγιναν να ζουν και να ομιλούν βαρβαρικά, βγαλμένοι ω συμφορά από τον ελληνισμό. Η έδρα ελληνικών σπουδών στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο έλαβε το όνομα του Μιλτιάδη Μαρινάκη. Στις ΗΠΑ, εκτός από την έδρα του Οχάιο, λειτουργούν μεταξύ άλλων οι έδρες νεοελληνικών σπουδών Σεφέρι, Σεφέρις Chair στο Πανεπιστήμιο Harvard, Καβάφη, C.P. Καβάφη στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και Center of Greek Studies Νίκος Καζαντζάκης στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του Μιλτιάδη Μαρινάκη, παρέχει σημαντική οικονομική υποστήριξη στην προσπάθεια του Πανεπιστημίου του Οχάιο, αναφέρθηκε στη ζωτική σημασία της εκπαίδευσης στη διατήρηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη διάρκεια της ζωής μου είχα την ευκαιρία να εκτιμήσω πραγματικά τη ζωτική σημασία που έχει η εκπαίδευση των μελλοντικών γενεών στις αξίες και στην κουλτούρα του ελληνικού πολιτισμού, στη θέση και στην πολιτιστική δύναμη της σύγχρονης Ελλάδας. Ιδιαίτερα δε στις ΗΠΑ, όπου ζει και εργάζεται μια μεγάλη, δυναμική και ακμαία κοινότητα Ελληνοαμερικανών. Ο πατέρας μου έφτασε από την πατρίδα του, το νησί της Κρήτης, στον Πειραιά, τη δεκαετία του 1970. Πίστευε στα αρχαία ελληνικά ιδανικά όπως του μεταδόθηκαν μέσω της κρητικής διαλέκτου, της υπέροχης λογοτεχνίας του Νίκου Καζαντζάκη, των κρητικών μαντινάδων που συνέθεται συχνά, της κρητικής λύρας, των ιδανικών του πολέμου για την ανεξαρτησία και πολλών άλλων πτυχών της ζωής του στην Κρήτη. Αυτά τα βιώματα μετέδωσε και σε εμένα, και με τη σειρά μου τα μεταδίδω στα δικά μου παιδιά. Ειδικά τα βιβλία του Νίκου Καζαντζάκη έχουν επηρεάσει σημαντικά την οικογένειά μου και εμένα ως προς το πάθος και την αγάπη μας για τη χώρα μας και τους ανθρώπους της, αλλά και ως προς την ευθύνη για τον εαυτό μας στη ζωή μας. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναφέρθηκε και στις ρίζες του από την πλευρά της μητέρας του. Η μητέρα μου κατάγεται από την περιοχή του Πόντου και προέρχεται από την εξέχουσα οικογένεια. Η Ψηλάντη φέρει μια διαφορετική κληρονομιά, εκείνη της ποντιακής διαλέκτου, των θρύλων των προγόνων, των ηρώων, της ελληνικής επανάστασης του 1821, την ξεχωριστή μαγειρική και τις μουσικές παραδόσεις και τις αναμνήσεις από τα εδάφη που άφησαν βεβαίως μετά την τραγική γενοκτονία του Πόντου. Στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο υπάρχει η έδρα Μιλτιάδη Μαρινάκη. Μαμά, έχει